Βρει μια κριτική στη Ρωσία ότι δίνει βήμα στο Σνόουντεν για προπαγανδιστικούς λόγους, άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπαράκ Ομπάμα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε ο πρώην σύμβουλος της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών με εκπροσώπους 13 οργανώσεων για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είμαστε σε επικοινωνία με τον Σνόουντεν, είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Τα θέματα που συζήτησε χθες με τους εκπροσώπους των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ευρέως γνωστά στα μίδια. Τα άκουσα και εγώ, όπως και εσείς. Για να αποκτήσει πολιτικό άσυλο, σύμφωνα με το ρωσικό δίκαιο, πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά από συγκεκριμένες διαδικασίες. Το πρώτο βήμα είναι να κάνει επισήμως έκκληση για χορήγηση ασύλου στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Σνόουντεν, που παραμένει στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο για τρίτη εβδομάδα, θα μπορούσε να μείνει στη Ρωσία εφόσον σταματήσει να επιδίδεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είχα σκοπό τον πλουτισμό, δήλωσε ο ίδιος ο Σνόουντεν. Δεν ήθελα να πουλήσω μυστικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν συνεργάστηκα με καμία κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσω προσωπικά ωφέλη. Ζητώ τη βοήθειά σας για να μπορέσω με ασφάλεια να ταξιδέψω στην Λατινική Αμερική και να μπορέσω να αιτηθώ άσυλο από τη Ρωσία μέχρι να μπορέσω νομίμως και πάλι να ταξιδέψω. Until such time as these states accede to law and my legal travel is permitted.